ρωτώντας, επειδή είστε και ο αρμόδιος ως προς το χαρτοφυλάκιο υπουργός, πριν από λίγη ώρα αναρτήθηκε στο site του καλού συναδέλφου του κ. Τάκη Χατζή στο New Post μία δήλωση του Νίκου Φίλη, του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην υπουργού. Την διαβάζω, γιατί αφορά το δικό σας χαρτοφυλάκιο, αφορά την ΕΡΤ. «Δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου», λέει ο Νίκος Φίλης. «Η εικόνα της ΕΡΤ θυμίζει όλο και πιο πολύ την ΕΡΤ πριν από το Μαύρο. Η ΕΡΤ δεν λειτουργεί όπως είναι αναγκαίο για μια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ είναι ένα κανάλι που έχει παραδιοίκηση». Και συνεχίζει κάνοντας λόγο ότι κυβερνάται η ΕΡΤ από το παλιό συντεχνιακό καθεστώς, ένα καθεστώς ιδιωτελών συμφερόντων, διαπιστώνοντας ότι πολιτικά αυτό που παράγεται δεν είναι ποιοτικό προϊόν, ούτε προσφέρει απροκατάληπτη και σε βάθος ενημέρωση. Όταν μάλιστα ρωτάτε για τα ιδιωτικά κανάλια, το ότι τα ιδιωτικά κανάλια είναι χειρότερα, κατά κανόνα, δεν δίνει άλοθη στην ΕΡΤ για να συναγωνίζεται στην έλλειψη ποιότητας. Αναγνωρίζω ότι ήταν δύσκολο να αλλάξει το τοπίο της ιδιωτικής τηλεόρασης. Θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα, αλλά ήταν δύσκολο. Στον τομέα όμως της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η ευθύνη της κυβέρνησης είναι αποκλειστική. Είναι βαριές κατηγορίες, βαριές αιχμές από ένα δικό σας στέλεχος, έναν πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη, και θέλω μια απάντηση από σας. Κοιτάξτε, νομίζω τώρα στη συζήτηση δημόσια για την ΕΡΤ, το μείζον δεν είναι η τοποθέτηση του Νίκου του Φίλη, το μείζον είναι η επίθεση που εξαπολύεται από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έρχεται και συμπληρώνεται από αυτές τις εκφράσεις. Ο Νίκος ο Φίλης είναι προφανές ότι δεν γνωρίζει την κατάσταση στην ΕΡΤ, ούτε εσωτερικά ούτε βέβαια το πρόγραμμά της, το οποίο για πρώτη φορά από τότε που άνοιξε είναι τόσο αναβαθμισμένο και με τέτοια ποικιλία. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει ότι η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό κανάλι το οποίο προσφέρει υβριδικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υβριδικής τηλεόρασης, έχει κάνει το βήμα δηλαδή της επόμενης τεχνολογίας, έχει κάνει πάρα πολλά βήματα και στην διαδικτυακή της πλατφόρμα, έχει πάρει πρόγραμμα το οποίο θα το ζήλευαν και τα ιδιωτικά κανάλια, πρώτη φορά με τόσες σειρές μυθοπλασίας, με ξένα σύριαλ, και βέβαια έχει κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα τον ελληνικό αθλητισμό. Προσφέρει το καλύτερο αθλητικό προϊόν, ήταν παντού στα μεγάλα γεγονότα, και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να εργαλειοποιούμε και την αντιπαράθεση γύρω από την ΕΡΤ, τόσο στην κομματική αντιπαράθεση όσο και στην εσωκομματική. Νομίζω ότι για την ενημέρωση ο κύριος Φίλης για την ενημέρωση, εκστοχεύει. Υπάρχουν εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, έτσι, που νιώθουν ότι έχουν γίνει σάκος του box. Για το επίπεδο της πολυφωνίας, της ισορροπίας που πρέπει να έχει μια δημόσια τηλεόραση και της... και προφανέστατα των συνεχών, αν θέλετε, προβλημάτων που δημιουργούνται σε σχέση με τη, όχι μόνο με την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά με την αντιπολίτευση γενικότερα, η οποία φαντάζομαι υποεκπροσωπείται έως δεν εκπροσωπείται. Αυτό το πάνελ εδώ, η ενημέρωση που είχα από τον κύριο Κοτρότσο όταν έλαβα την πρώτη. Θα το έλεγα εγώ αυτό, ούτως ή άλλως, αλλά περίμενα να πάμε στο επόμενο θέμα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπήκε μόνο θέμα τη ισόρροπη ενημέρωση, το οποίο μπορούμε ενάως να το συζητάμε. Θέλω να υπογραμμίσω όμως το εξής. Επειδή υπόθηκαν και άλλα πράγματα τα οποία. Να το διευκρινίσω όμως πρώτα αυτό που ήθελα να διευκρινίσω. Ότι απόψε δίπλα στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής είχαμε προγραμματίσει εδώ και καιρό να είναι ένα εξέχον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα σας πω ποιο όνομα, ποιο στέλεχος θα ήταν. Θα ήταν όμως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να γίνει η αντιπαράθεση. Και το λέω γιατί ακούστηκαν και γράφτηκαν και κάποια σχόλια στα social media. Από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να αποσύρει τα στελέχη της από τις ενημερωτικές πολιτικές εκπομπές της ΕΡΤ, είναι προφανές ότι είναι μόνος του αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, αλλά αυτό δεν εμποδίζει εμάς, αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνουμε τις ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε με τον τόνο και τον τρόπο που πρέπει να τις κάνουμε. Θέλω όμως μία υποσημείωση και μετά είμαι στη διάθεσή σας. Επειδή υπόθηκε και για παραδιοίκηση και ιδιωτελή συμφέροντα, νομίζω λοιπόν, και θα είμαι απολύτως ξεκάθαρος, ότι η ΕΡΤ ήταν δυστυχώς δέσμια ιδιωτελών συμφερόντων, τα οποία ας πούμε της επιβάλλανε να πληρώνει και μάλιστα να προκαταβάλει για τα επόμενα έτη ποσά καθόλου ευκαταφρόνητα στην αμαρτωλία επί. Κόπηκαν αυτά. Δεν υπάρχει η ΕΡΤ κατά την οποία στενοί συνεργάτες, τώρα που περιστοιχίζουν τον κύριο Μητσοτάκη, αμείβονταν πουσιοπάροχα από αυτή. Δεν υπάρχει αυτή η ΕΡΤ. Όπως δεν υπάρχει πλέον και δεν θα υπάρχει και
σε πολύ λίγες εβδομάδες η ΕΡΤ, η οποία δεν έχει το αποκλειστικά δικό της δίκτυο μετάδοσης του σήματός της. Διότι είναι προφανές ότι κάποια συμφέροντα, τα οποία πολύ φοβάμαι ότι πρέπει να το πω, είχαν παρισφρήσει και μέσα στην ΕΡΤ, δεν την αφήνανε να αναπτύξει το δικό της δίκτυο, με αποτέλεσμα να πληρώνει την Digia το ποσό που την πλήρωνε, σχεδόν 2 εκατομμύρια ακόμα το χρόνο. Ακόμα αυτό που λέτε, όμως νιώθετε την ανάγκη να κάνετε αυτοκριτική για πράγματα που πιθανότατα δεν έχουν γίνει από την πλευρά σας. Ακούστε, κυρία Γιωτάκη, εγώ θα είμαι ο τελευταίος από τον οποίο θα ακούσετε είμαι ικανοποιημένος από την ΕΡΤ. Ποτέ δεν θα είμαι ικανοποιημένος. Και έτσι πρέπει. Πρέπει η δημόσια τηλεόραση, η οποία οφείλει να ανταποδίδει στον ελληνικό λαό αυτό που παίρνει ως ανταποδοτικό τέλος, να βάζει συνέχεια τον πήχη ψηλά. Αλλά θα σας καλέσω και εσάς και τους παριστάμενους να παραδεχτείτε ότι αυτή τη στιγμή, αν μη τι άλλο, όσοι σκοπίμως την ΕΡΤ τη στοχοποιούν, έχουν, πώς να σας το πω. Να, αυτά πείτε στον κύριο Φίλη τώρα. Γιατί δεν πείτε μαζί. Και στον κύριο Φίλη τα λέω, αλλά κυρίως στην Ελλάδα. Εξήγησα στην αρχή ότι. Εγώ είπα ότι Εξήγησα στην αρχή ότι είναι δευτερεύον το ότι υπόλοιπε. Ούτε ο κύριο Φίλη. Το μείζον είναι η επίθεση που υφίσταται από τη Νέα Δημοκρατία. Λέω ότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτού του τύπου οι επιθέσεις έχουν το στοιχείο της χρονοκαθυστέρησης. Διότι η ΕΡΤ έχει βγει από τα μνημόνια, ξέρετε γιατί. Διότι όσο ήμασταν στα μνημόνια, η ΕΡΤ επέστρεφε, και να τα ακούσει ο κόσμος αυτό, από τα 180 εκατομμύρια, τα 60 με 70 στον κρατικό κορβανά. Δεν μένανε για να πάρει πρόγραμμα όπως έκανε φέτος, για να μπορεί ο ποδοσφαιρόφιλος Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα να δει. Μιας και το θίξατε, την Κυριακή είδαμε δημοσιεύματα με επιθέσεις εναντίον σας και εναντίον της ΕΡΤ. Με αφορμή την συμφωνία νομίζω, εκεί με πέρα τις απάντησαν, για, ναι, το, για τη εκεί Super League. Νομίζω απάντησαν όλες οι ομάδες και ήταν, υπήρξαν απαντήσεις. Ναι. Υπήρξαν απαντήσεις. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι είναι τυχαία η χρονική στιγμή που γίνονται οι επιθέσεις τα δημόσια μέσα. Δεν είναι μόνο η ΕΡΤ που δέχεται επιθέσεις, δέχεται και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αρκετές έντονες επιθέσεις. Είναι ακριβώς πώς το εξήγησε, Νίκο. Κάποιοι ιδιώτες αναγκάστηκαν να πήγαν στο ταμείο. Πλήρωσαν κάποια χρήματα. Δεν ξέρω ποια ΕΡΤ έβλεπε ο κ. Φίλης. Για τις τηλεοπτικές άδειες. Δεν ξέρω ποια ΕΡΤ έβλεπε ο κ. Φίλης πριν και του άρεσε, δεν του άρεσε περισσότερο ή λιγότερο. Ξέρω ότι ο κ. Φίλης εδώ έχει έρθει πάρα πολλές φορές. Έχει ανοιχτά μικρόφωνα στην ΕΡΤ. Θα έρθει και σε αυτή την εκπομπή. Έχει προγραμματιστεί ήδη. Να εξηγήσει ότι δεν είναι σωστό δημοσιογράφος να στοχοποιεί συναδέλφους του και να θεωρεί ότι εξυπηρετούνται ή υπηρετούν άλλα συμφέροντα. Εάν έχει στοιχεία. Δεν μιλάει υπάρχει για δικαιοσύνη. Μιλάει για τη διοίκηση. Μιλάει για το παραγόμενο Μαριάννα, έχει δίκιο ο Νίκος. Μιλάει και για το παραγόμενο προϊόν. Ότι δεν υπάρχει απροκατάληπτη ενημέρωση. Οι ποιότητες των εκπομπών δεν είναι, κατά το φίλο μου τον Νίκο, το φίλοι, οι πρέπουσες ενδεχομένως. Άρα μιλάει και επί του περιεχομένου. Μπορεί να πάει στον εισαγγελέα να τα καταθέσει και από τη στιγμή που είναι πολιτικό πρόσωπο. Όχι, δεν υπάρχει. Και το θέμα, υπάρχει και το θέμα των τηλεθεάσεων. Γι' αυτό μίλησα για τη χρονοκαθυστέρηση. Επειδή αυτά οι δημοσιογράφοι λογικά θα πρέπει να τα παρακολουθούν. Το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ σημαντική η αύξηση τη τηλεθέαση τη ΕΠ, ακριβώς διότι βρέθηκε στη θέση να μπορεί να πάρει πρόγραμμα. Και θέλω να πω και στον Νίκο και στους φίλους μας της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πρωί μεσημέρι βράδυ τη χτυπάνε την ΕΡΤ, μετά την εκπομπή, να δουν ένα καταπληκτικό σύριαλ το οποίο έχει ξεκινήσει, το True Detectives, δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε. Λοιπόν. Ξεκίνησε χθες το βράδυ. Εγώ δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε πολλές από τις παρατηρήσεις του κύριου Υπουργού, γιατί είναι σωστές. Θα διαφωνήσω κάθετα όμως, και αυτό κύριε Παπά δεν είναι μόνο σε εσάς, το είχα πει και στην ΕΡΙΤ. Μία φορά που με είχαν καλέσει, νομίζω δεν με ξανακαλέσαν έκτοτε. Λοιπόν, ως καλεσμένη, ότι η δημόσια τηλεόραση δεν είναι αν θέλει και αν της αρέσει θα αφήσει ανοιχτά τα μικρόφωνα με μόνιμους δημοσιογράφους και μόνιμο πλουραλιστικό ενημερωτικό προϊόν. Δεν είναι αν θέλει η εκάστοτε διοίκηση. Είναι ότι αυτό επιβάλλεται. Η επιβολή λοιπόν των προτύπων του BBC και όχι των ιδιωτικών καναλιών στην Ελλάδα, τα οποία επίσης έχουν μια τάση κατά καιρούς να μπατάρουν προς τη μία, προς την άλλη κατεύθυνση και να μην είναι πάλι πλουραλιστική ενημέρωση. Και αυτό είναι πρόβλημα. Η δημόσια τηλεόραση λοιπόν, στο ενημερωτικό πρόγραμμα, μέσα από όλες αυτές τις ταραχώδεις φάσεις, να κλείνει, να ξανανοίγει, να μην έρχεται φυσικά η τότε αξιωματική αντιπολίτευση εσάς, εσείς τώρα να έρχεται να μην έρχεται η νυν αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί εξυβρίστη ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όλα αυτά δείχνουν ότι ακόμα δεν έχει βρει ούτε την ισορροπία της, αλλά ούτε υπηρετεί
ενημερωτικά, επιμένω σε αυτό, Μαριάννα, τον πραγματικό πλουραλισμό. Και επειδή λοιπόν να το κάνω εγώ ερώτηση, όχι αυτή η εκπομπή πάντως. Να την κάνω εγώ ερώτηση. Α, δεν έχω πρόβλημα, όχι, Μαριάννα. Εντάξει, εδώ γνωριζόμαστε 100 χρόνια. Δέχομαι επιθέσεις καθημερινά. Ναι, λοιπόν, εδώ υπόθηκε γιατί είναι μόνος του ο Τάδε Ιωδίνα υπουργός. Σπάνια σε αυτές τις εκπομπές είπα ότι και ο κύριος Παπάς θα ερχόταν. Εσύ έχεις έρθει αρκετές φορές. Πάντοτε είναι πάνελ. Αλλά προσπαθώ να θυμηθώ κατά το παρελθόν στη δημόσια τηλεόραση και στα ιδιωτικά κανάλια πόσες φορές έχω δει υπουργούς με τον αντίστοιχο τομεάρχη, σκιώδη υπουργό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε debate. Νίκο, από ελάχιστες έως καθόλου. Είναι μια κουλτούρα που πρέπει να αλλάξει. Εγώ συμφωνώ να αλλάξει. Αλλά να μην το επικαλούνται αυτοί όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε αυτό. Να σταματήσουν τα εμπάργκο στη δημόσια τηλεόραση. Αυτό, λοιπόν, και θα καλούσατε υπάρχει, κύριε Υπουργέ, να σταματήσει η Νεοδημοκρατία το εμπάργκο. Μπράβο. Αυτή είναι η ερώτηση, Φόφη. Υπουργέ, θα καλούσατε την Νεοδημοκρατία να σταματήσει το εμπάργκο, αλλά να κάνετε και εσείς το ίδιο. Δεν μπορούμε να πάμε, λέμε εμείς ως δημοσιογράφοι. Δεν πρέπει και δεν μπορούμε να πάμε, είναι κακό για τη δημοκρατία μέχρι τις εκλογές, με εμπάργκο εσείς στον Sky και η Νέα Δημοκρατία στην ΕΡΤ. Επειδή στο αρμόδιος υπουργός διατίθεστε να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία, γιατί συνήθως οι κυβερνήσεις αναλαμβάνουν τις πρωτοβουλίες, κάπως να κλείσει αυτό το πράγμα. Νομίζω πρέπει να απευθυνθείτε στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, καημό για το Sky δεν έχω εγώ προσωπικά, διότι θέλω να σας πω και να το πω και στους τηλεθεατές, στην ΕΡΤ, καλώς κάλλιστα, δουλεύουν και άνθρωποι οι οποίοι ασκούν σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση. Και άδικοι πολλές φορές και πολύ καλά κάνουν. Και θα υπερασπιστούμε αυτό το δικαίωμα, όχι μόνο εμείς, όλος ο δημοκρατικός πολιτικός κόσμος να το κάνουν. Μπορείτε να φανταστείτε κάποιον δημοσιογράφο στο Sky να ταχώνει κατά κοινό λεγόμενο στον κύριο Αλαφούζο. Προσωπικώς δεν μπορώ να το φανταστώ. Λοιπόν, στο Sky το εμπάργκο έχει γίνει καλός, διότι είναι μια βιομηχανία ψεμάτων. Δεν πρόκειται περί αυτού. Κριτικές έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, συνεχίζουμε να ακούμε, είμαστε μαθημένοι. Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι η δημόσια τηλεόραση είναι άλλης κλίμακας ζήτημα και προσπαθεί να ισοφαρίσει κάνοντας εμπάργκο στην ΕΡΤ. Αλλά και εσείς κάνετε εμπάργκο στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ κάνετε και εσείς εμπάργκο. Να κρυφθεί, μα η ΕΡΤ με συγχωρείτε τώρα. Εδώ τώρα πέρα, μην τα μπλέκετε. Τότε ήταν άλλη η ΕΡΤ. Μην τα μπλέκετε. Η ΕΡΤ ήταν ένα προϊόν πραξικοπήματος. Α, ωραία. Βεβαίως. Η ΕΡΤ ήταν ένα προϊόν πραξικοπήματος. Δημόσια τηλεόραση ήταν. Όχι, δεν πάλι την πληρώναμε όλοι. Όχι, πάλι όλοι θέλαμε να βλέπουμε τους πάντες στην ενημέρωση. Δεν είναι έτσι. Πάλι αυτό θέλαμε. Η ΝΕΡΙΤ ήταν ένα προϊόν πραξικοπήματος, το οποίο το πλήρωσε βεβαίως ο κύριος Σαμαράς, διότι δεν μπόρεσε να ανακάμψει από εκείνη την αποφράδα μέρα. Ήταν το πολιτικό του τέλος. Δεν διαφωνούμε έτσι, στο ότι ήταν λάθος. Και έχει επειδή η τάση του. Διαφωνούμε η τάση του και η αντίληψή του έχει κυριαρχήσει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, ένα άγχος εκ των υστέρων να δικαιώσει. Κύριε Παπά, η αντιμετώπιση της δημόσιας τηλεόρασης, συμφωνούμε απόλυτα όταν λάθος συνέβη και το λέγαμε τότε. Το λέγαμε. Ναι. Οι παρόντες τουλάχιστον το λέγαμε όλοι. Δημόσια εννοείται. Το δεύτερο όμως είναι ότι πάλι έγινε μια δημόσια τηλεόραση, την οποία την πληρώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Δεν την πληρώνουν μόνο οι νεοδημοκράτες για να είναι νεοδημοκρατικοί. Όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν απαιτήσεις. Επιτρέψτε μου, επειδή την ιστορία του κλεισίματος τη ζήσαμε από κοντά όλοι, όπως έζησα και εγώ και βίωσα τον τιτάνιο αγώνα που κάναμε κατά την πρώτη μας διακυβέρνηση μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου του 2015 για να ξανανοίξει η ΕΡΤ. Η ΝΕΡΤ δεν ήταν δημόσια τηλεόραση. Η ΝΕΡΤ ήταν ένα μόρφωμα το οποίο πήγε να υποκαταστήσει την, με προβλήματα βεβαίως. Δεν θα το αρνηθούμε. Από εμάς δεν χρηματοδοτεί το. Ναι. Δεν θα έπρεπε να απαιτούμε αυτά που απαιτούσαμε. Αυτό τι σημαίνει, να νομιμοποιήσουμε. Πρέπει. Όχι, δεν ότι πρέπει να απαιτήσεις, να διεκδικήσεις. Και δεν νομιμοποιήσαμε το πραξικόπημα του κλεισίματος. Αυτή είναι. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το θέμα του Sky και η αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από τις εκπομπές του Sky δεν βοηθά τη δημοκρατία, δεν βοηθά τη δημοσιογραφία. Αυτή είναι προσωπική άποψη. Σας το λέω εγώ που η εφημερίδα μας έχει δεχθεί μποϊκοτάζ από κόμμα. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να σταματήσει η εφημερίδα Δημοκρατία. Η κατάσταση των πραγμάτων. Πάντως σε καμία πολιτισμένη χώρα του κόσμου δυτική δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όχι, σε επίπεδο τηλεόρασης. Δεν μιλάω για εσάς, κύριε Παπά. Λέω, ήμουνα πριν λίγες μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, σας πληροφορώ λοιπόν. Πού? Όχι, δεν γίνεται απλώς μπουκοτάζ. Βεβαίως και υπάρχουν και κομμένοι και ραμμένοι και απ' όλα. Είναι τόσο πολλωμένα τα μέσα ενημέρωσης, είτε υπέρ είτε εναντίον τη σημερινή
διοίκησης της σημερινής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Και ο Τραμπ κάνει μποϊκοτάζ. Ο Τραμπ παίζει μόνο στο Fox. Επειδή είπατε για εφημερίδες, θέλω μια ερώτηση. Μόνο για εκείνο το περιβόητο νομοσχέδιο. Επειδή είπαμε πριν για εφημερίδες. Εκείνο το περιβόητο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του τύπου. Όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Για την ενίσχυση των εφημερίδων. Μην εξαντλήσουμε μόνο σας παρακαλώ. Πού είναι, βρίσκεται σε κάποιο σιρτάρι, στο δικό σας σιρτάρι, σε κάποιο άλλο σιρτάρι υπουργού. Όχι, νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα θα έχουμε καλά νέα και είχαμε και κάποιες εξελίξεις σε επίπεδο ε. Οι οποίες θα αποτυπωθούν πάρα πολύ θετικά. Ο κ. Πλέτσον έχει μια κρεμότητα τον κ. Τσακαλώτο, μια συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε τις τελικές αποφάσεις, οι οποίες θα είναι θετικές, θέλω να σας διαβεβαιώσω. Δεν τα λέμε εύκολα αυτά. Όπως καταλάβατε, το εμπάργκο θα ισχύει. Εκεί ήθελα να κυρία καταλήξω. Κυρία Περιώδη, σας είπα, δεν έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Οι αποφάσεις είναι παράγωγα των συνθήκων. Κάτι τέτοιο θα πάρεις σαν απάντηση και από τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Επειδή η απάντηση ήταν αρκούντος γαργαλιστική, μπορείτε να μας πείτε ποιες θα ήταν οι καλές συνθήκες κάτω από τις οποίες θα μπορούσαν ένθεν κακήθεν να αλλάξετε. Δεν κάνατε μια έκκληση να περάσουμε στο επόμενο θέμα, κύριε Κοντρότσο. Αντί πάμε στο επόμενο θέμα. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Όχι, είπα ότι στο θέμα του Sky, υπήρχε μια συστηματική διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Μην ξεκινήσω να σας απαριθμώ. Από το φλαμπουράρι που οδηγάει το ταχύπλο στην Αίγινα που είχαμε το τραγικό συμβάν με το καΐκι το οποίο χτυπήθηκε και είχαμε και τα θύματα μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Ο νουκεστή αριθμός με τα fake news να κυριαρχούν ακόμα και την ώρα και της φωτιάς. Και αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι σας απαντάτε με εμπάργκο σε όλα αυτά που καταγγέλλετε. Σημαίνει ότι αυτή είναι μια ενδεδειγμένη κίνηση για να καταλάβουν όλοι ότι έχουν δημόσια... Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα έκανα όχι, να με συγχωρείτε. Θα είχα βρει έναν τρόπο να πω ότι το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο θα μπει μέσα και θα ελέγξει όλα αυτά τα fake news που περιγράφεται. Κυρία Περιώτη, ακούστε με λίγο. Τι θα γίνει. Εδώ πέρα πρέπει να καταλάβετε. Μας λέτε τώρα ότι είναι βιομηχανία ψεμάτων ο Sky. Βεβαίως. Τι είναι. Δεν είναι. Όχι. Κατά τη γνώμη μου. Ας κρατήσουμε τη διαφωνία μας, αλλά ακούστε να δείτε. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή καλώς κατά το Σύνταγμα. Δεν βάζετε ένα ολόκληρο σταθμό, έτσι. Κατά το Σύνταγμα καθόλου υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι τους οποίους γνωρίζω στο Sky. Κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και τους συμπαθώ πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς δεν καταφέρνουν να δώσουν το στίγμα. Ακούστε με όμως. Η κυβέρνηση δεν έχει καλώς κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει στο περιεχόμενο. Για το περιεχόμενο λοιπόν υπεύθυνο είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και θα σας έλεγα και κάτι άλλο. Η ΕΣΥΑ που καμιά φορά περί άλλων τυρβάζει και δεν κινείται και με όρους ισονομίας και εισηγορίας θα μπορούσε να φτιάξει μηχανισμούς αυτορύθμισης και εδώ σας το λέω ανοιχτά είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε πώς, παράδειγμα, να σας πω πώς. Η πολιτεία τι έχει, έχει μία σειρά φορείς οι οποίοι κάνουν κρατική διαφήμιση. Λοιπόν, μέσα ενημέρωσης λοιπόν, τα οποία κατά την συλλογική έκφραση των δημοσιογράφων είναι συστηματική, ας πούμε, παραγωγή ψευδών ειδήσεων, θα μπορούσαν με απόφαση των συλλογικών οργάνων των δημοσιογράφων να αποκλείονται από την κρατική διαφήμιση. Νομίζω είναι σκέψεις αυτό πάντως. Όχι, το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί. Ναι, αλλά εδώ θέλει δύο το ταγκό. Με συγχωρείτε. Εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να το επιβάλλουμε. Εσείς πρέπει να κάνετε το άνοιγμα. Δεν πρέπει να το κάνετε. Εμείς το άνοιγμα το κάνουμε και το κάναμε από τότε που συγκροτήθηκε, και αυτό δεν το λένε και πολλοί, το Μητρό των Διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης. Εάν κάποιος δεν είναι γραμμένος στο Μητρό των Διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να πάρει από την ΕΣΥΑ, από την ΠΟΕΣΥ που λέτε να υπάρξει μια συνάντηση με συγκεκριμένη ατζέντα. Είναι δημόσια διατυπωμένη πρόταση. Μακάρι να φτιαχτεί η συλλογική έκφραση αυτή, στην οποία μπορούμε να μπούμε γρήγορα σε ένα διάλογο και να αποδώσουμε και αυτή την έξτρα δήλωση. Παπά, ένα πράγμα και με αυτό το Μαριάννα μου, πρώτα ήταν το Μέγκα, τώρα είναι ο Sky. Δίνετε την εντύπωση ότι έχετε σαν κόμμα και σαν κυβέρνηση στη συνέχεια, έχετε κυριολεκτικά προσωποποιείτε αντιπάλους που είναι μέσα μαζικής κοινωνίας. Κάθε άλλο. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να μαχόμαστε. Θέλω να με διευκολύνετε, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, θέλω, Μαριάννα, Νίκο, Φόφη, διευκολύνετε με, γιατί θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο για την ΕΡΤ. Για τα media. Έτσι. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον. Που έχει ενδιαφέρον. Θέλω, βεβαίως και έχει ενδιαφέρον, αλλά θα έλεγα ότι πολιτικά, αγαπητή μου Μαριάννα, έχει ενδιαφέρον και το θέμα που ακούει στο όνομα Πάνος Καμένος. Δεν θα ρωτήσουμε τον Υπουργό για την ιστορία αυτή, για την υπόθεση αυτή. Έχεις λοιπόν, απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, θέλω όμως, μου λένε ότι είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θέλει να παρέμβει, επειδή προφανώς το θέμα
αφορά, το είπε και η Φόφη, τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς και όλους. Νίκος Κορόβιλας είναι ο εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στην ΕΡΤ και ζήτησε να παρέμβει και βεβαίως πρέπει... Της τηλεόρασης, των δημοσιογράφων της τηλεόρασης. Νίκο, σε ακούμε. Μας ακούς? Καλησπέρα, σας ακούω. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση σχετικά με το γεγονός ότι έγινε πάλι... Δώστε μου λίγο ένταση, σας παρακαλώ, στον ήχο στο στούντιο για να ακούμε τον κύριο Κορόβιλα καλύτερα. Έγινε ένας παραλυρισμός πάλι στο εμπάργκο που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία στην ΕΡΤ, με το εμπάργκο που γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΚΑΙ. Mm-hmm. Και γενικά, επειδή αισθανόμαστε λίγο όλοι οι δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ, σας άκω στο box, θέλω να αποσαφηνίσω ορισμένα πράγματα. Καταρχάς, ξεκινώντας από το γεγονός ότι στην ΕΡΤ δεν υπήρξε εμπάργκο μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, αλλά από όλα τα κόμματα. Οι μόνοι που ερχόντουσαν εδώ, όταν υπήρχε ΝΕΡΙΤ ή ΔΟΥΤΟΥ, η περίφημη ΔΟΥΤΟΥ, αυτό το μόρφωμα, ήταν οι πολιτικοί από τα δύο κόμματα που ήταν στην κυβέρνηση, Σαμαρά, Βενιζέλου. Το θυμάστε αυτό, κύριε Πυριώτη? Ναι, συνέχισε, Νίκο. Εδώ δεν μιλάμε για την ίδια κατάσταση. Έχουμε βγάλει και ανακοίνωση για αυτό το πράγμα. Η ΕΡΤ, καλώς ή κακώς, είναι σαν πετραδάκι στο παπούτσι ενός πολιτικού. Τον ενοχλεί. Ενοχλεί πάρα πολύ ότι έχει ξανανοίξει. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό όμως. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η άποψη ενός δημοσιογράφου συναδέλφου, άποψή του είναι, να χαρακτηρίζει ένα σταθμό ολόκληρο. Πόσες φορές ένας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρει μια ακραία θέση και βγαίνει αμέσως στο κόμμα και λέει ότι αυτή τη θέση είναι δική του και δεν εκπροσωπεί όλο το κόμμα. Εδώ δηλαδή γιατί πρέπει ένα κανάλι να χρεώνεται μια τέτοια θέση? Και δεν υπάρχει διαχωρισμός. Πάει να γίνει ένας παραλυρισμός λοιπόν με το μαύρο και μια ολόκληρη διετία στην οποία γίνανε όργια, τα οποία δεν θα αναφερθώ τώρα. Δηλαδή, θυμηθείτε λίγο, δεν είναι πολύ μακριά. Έχει ξαναγίνει ποτέ σε τηλεόραση να κοπεί από τη ΔΕΘ ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης? Πότε έχει ξαναγίνει αυτό? Αυτό δεν ήταν δημόσια τηλεόραση που λέτε. Και μην ξεχνάτε και το άλλο, ότι η ΕΡΤ, οι δομές της, είναι τρία κανάλια τηλεοπτικά, υπάρχουν ραδιόφωνα, υπάρχει ίντερνετ, υπάρχουν 1.000.000 πράγματα. Μάλιστα. Έχουμε καλέσει 1.000.000 φορές και τον Υπουργό που είναι εκεί να κάνει επιτροπή για το μαύρο. Να δούμε τι ευθύνες υπήρξαν, τι έχασε ο ελληνικός λαός από αυτήν την ιστορία, τι λεφτά ξοδεύτηκαν, πού πήγαν. Λοιπόν, Νίκο. Συγχωρέστε με την παρέμβαση, γιατί είμαι λίγο. Όχι, το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά το έχουμε βιώσει. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρέμβαση αυτή, προφανώς. Κύριε Υπουργέ, μια πολύ σύντομη απάντηση. Τίποτα. Εγώ νομίζω ότι τοποθετήθηκα. Η Επιτροπή για το Μαύρο την επόμενη εβδομάδα παίρνει σάρκα και οστά. Τίποτα άλλο. Και ελπίζω και φαντάζομαι ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων ενδεχομένως να έχει σχέση και με αυτό. Διότι θα βγουν στη φορά μπόλικα. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε. Μήπως πρέπει να πάμε, μου λέτε, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα? Ωραία, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό για να αλλάξουμε και θεματολογία αμέσως μετά. Looking for narrative. Interrogate witnesses day after day. Something happened to a girl and we need to know if any of you knew. Did something happen to Dory? This is her diary, Marty. Yellow King Carcosa. It reads like fantasy. Yeah, most of the time I was convinced yet I'd lost it. But there were other times I thought I was mainlining the secret truth of the universe. True Detective. Απόψε στις 11 στην ΕΡΤ 1. Σήμερα θα σου πω πώς να βγάλεις prepaid σε 5 λεπτά, όποια και αν είναι η τραπεζά σου. Για να εκδώσεις την Blip, κατεβάζεις το Blip App, κάνεις εγγραφή, φωτογραφίζεις την ταυτότητά σου, βγάζεις και μια selfie και έχεις αμέσως prepaid. Τσακ μπαμ! Μετά έρχεται και σπίτι για αγορές και σε POS. Και όταν θες, τη φορτίζεις πανεύκολα μέσω του App, με οποιαδήποτε κάρτα. Blip, το μόνο που χρειάζεσαι είναι το κινητό σου. Από την Alpha Bank. Επόμενος. Εγώ θέλω και κορυφαίες πρεμιέρες και βραβευμένες ταινίες και διάσημες σειρές. Θα στα έλεγα, αλλά τα πες όλα μόνη σου. Επόμενη.
Γιατί να έχουν επιλογές μόνο οι μεγάλοι? Έσταρε μεγάλε, πάρε 4 κανάλια μόνο με παιδικά. Όπως και αν το ζητήσεις, η Nova ξέρει τι θέλεις. Θέαμα. Και στο προσφέρει κάθε χρόνο ακόμα πιο εντυπωσιακό. Θες θέαμα. Θες Nova. Αυτές τις γιορτές ταξιδεύουμε με τα παιδιά μας στη χώρα της φαντασίας και του ονείρου. Χριστούγεννα στην Πράγα, με το μοναδικό μαύρο θέατρο της Πράγας. Τα ωραιότερα παραμύθια που αγαπήσαμε. Από την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων μέχρι τον Πίτερ Παν και τη χώρα του ποτέ. Το μαύρο θέατρο της Πράγας. 7 με 9 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Έχουμε άποψη και τη λέμε. Έχετε άποψη και μας επιλέγετε. Πατρίς, η εφημερίδα που τα λέει όλα, που τα γράφει όλα. Η εφημερίδα που σέβεται τον αναγνώστη. Πατρίς. 116 χρόνια καθημερινής ιστορίας. 116 χρόνια στην κορυφή της ενημέρωσης. Στην καρδιά των γεγονότων. Εκεί που χτυπάει ο παλμός του νομού. Πατρίς. Αναλυτικά άρθρα. Έγκυρες αναλύσεις. Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Ενημέρωση χωρίς φίλτρα. Είναι αλήθεια. Το έγραψε η Πατρίς. Τσάκι Τσάν Κουνφού. Οι μαθητές του θρύλου του Κουνφού πετάνε στον αέρα, εντυπωσιάζουν με τα σπαθιά τους και δίνουν ένα ρεσιτάλ επίδειξης πολεμικών τεχνών που θα σας μείνει αξέχαστο. Τσάκι Τσάν Κουνφού. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 30 Νοεμβρίου με 2 Δεκεμβρίου, στο Christmas Theater, κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου. Ο θρύλος των Μπαλσόδων.